Υπουργέ σήμερα πραγματοποιείται μια εκδήλωση για τις δημόσιες επενδύσεις με προοπτική αναπτυξιακή για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το στίγμα αυτών των έργων? Και επιστημονικά αλλά και πολιτικά γνωρίζουμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις και ο σχεδιασμός του χώρου και ιδιαίτερα οι δημόσιοι και οι κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν για κάθε περιοχή, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, ένα παράγοντα ανάπτυξης. Στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τα μνημονιακά προβλήματα και τις πολιτικές λιτότητας, είχαμε μια σαφή υστέρηση και σε δημόσιες επενδύσεις και σε σχεδιασμό του χώρου. Ακόμα και έργα τα οποία δεν χρειαζόντουσαν λεφτά για να γίνουν, παραχώρηση παραδείγματος χάρη στρατοπέδων, καθυστερούσαν. Ο πολιτικός προγραμματισμός και η πολιτική διεκδίκηση της πόλης πολλές φορές ήταν πίσω από τις ανάγκες που μπορούσαν να υλοποιηθούν ακόμα και με χαμηλό δημόσιο κόστος. Παράλληλα, είχε υποτιμηθεί από το πολιτικό δυναμικό της πόλης η δυνατότητα με τα δημόσια έργα να τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη. Και η εργασία και η αγοραστική δύναμη, αλλά περισσότερο από όλα να έχουμε υποδομές που να συνδέουν το λιμάνι, παραδείγματος χάρη, με τον Παθέ και με τον σιδηρόδρομο, να έχουν ένα μετρό λειτουργικό και συνδυασμένες μεταφορές και πολλά άλλα θέματα έργων και δημοσίων επενδύσεων που θα συζητήσουμε σήμερα. Αποδεικνύεται τα τελευταία 3 χρόνια ότι παρότι είμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικού περιορισμού, καταφέραμε με αυτή την κυβέρνηση, με πάρα πολλά προβλήματα και με διαπραγμάτευση εξέλιξη, να γίνουν έργα τα οποία ήταν ανέκδοτα κάποτε για τη Θεσσαλονίκη. Και δεν μιλάω μόνο για τη σύραγγα του Παθέ στα Τέμπη ή για την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση της σύνδεσης του λιμανιού με τον Παθέ, αλλά και για πολλά άλλα μεγάλα έργα, ακόμα και για αυτή καθ' αυτή τη συγκρότηση του φορέου θερμικού κόλπου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι μπορούμε από τη μεριά της πολιτείας να επενδύουμε στην ανάπτυξη μιας πόλης, στο να κρατήσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο εδώ και να δώσουμε προοπτική στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το δικό μας πρόγραμμα, το δικό μας όραμα για την πόλη, δίνουμε διέξοδο στην αναζήτηση της πόλης εδώ και πολλά χρόνια και δίνουμε για το πρόγραμμα μια προοπτική ότι μπορεί οι δημόσιες επενδύσεις να τροφοδοτήσουν και να στηρίξουν την ιδιωτική οικονομία.